Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη μεγάλη σου εκκλησία, εν τη ιεραίμων Μητροπόλη και ιεραίμων Μονή, εν το καθιδρύματι τούτο. Και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκ εκατοθήσονται παντός αγαθούν. Είδε εξητούντες των Κύριων, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθούν. Ιησού Χριστέ σωτήρ, άγγελοι ύμνος είναι ουρανείς και ημάς τους επίγης καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζει. Κύριος Βασίλεσε, πρέπει αναδύσατο, ενεδύσατο, Κύριο, δύναμη και περιεζώσατο. Και στεφάνης της νίκης περίκος μης αλαβρής, διό εν ύμνης και οδες εφημούμεσε, ότι θυγάτρια σεμνά το μαρτυρίο οδηγείς, αγάπη της την ελπίδα, μεθόν μη πάψη πρεσβεύειν, ελεηθήνε τα στιχάσιμον. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων να μην σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού του πολίτευμα. Τόσο έπρεπε γη τη ζωή και θεία παραδείσου, ευρωκαλώ την οδόν δια τη μετανία. Το πολλούλο προβατών εγώ ημι, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμενα δικαιώματα σου πανελάλλεται, εγκυώντας πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εν το δείτε πάλι με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθην, εις το καθομοίωσιν επανάγαγε το αρχαίον καλός αναμορφός άντρε. Καταφέροντες μάτων, κυκτήρισον μας οργάσμα δέσποτα και καθάρισον σιές λαχνία και δημοτινής πατρίδα παράσκομη παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην με. Ευλογητός
Εσύ, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον να τους εμπαραδείσω, όπου χωρί των Αγίων, Κύριε, και οι δίκαιοι εκλάμψου συνοστοστήρες, τους και κειμημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προκρίλαβες της μιας θεότητος ευσεμός, υμνήσομεν βόντες Άγιωσι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κέρισε μνή Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, δις γένος των ανθρώπων εύρωτο την σωτηρίαν, δια σου ευρυμεν παράδεισον Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αγίον ανάπαυσον Χριστέ την ψυχή στον δούλον σου αντιμόνος υπάρχεις αθάνατος. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάση σάδι, και τάσο δυνατήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Εν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η Θεόνα φράστος κύσασα, πρέσβευε το σωθήνε και ελεηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά τα μέγα ελεός σου, δεόμεθα σου επάξον και ελέησον. Ελέησον κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως των ψυχών των προκειμένων δούλων του Θεού, Ειρηναίου Αρχιερέως Γεωργίου Προσκυνητού Σοφίας Αθανασίου Χρήστου Ιωάννου Ιλδιάδου Εκατερίνης Νικολάου και Σοφίας Αδαμαντίας Εμμανουήλ και Ευαγγελίας Εμμανουήλ Εμμανουήλ αδελφών και σκένων Γεωργίου Κυριακής Τηλιανού Χαραλάμπου Σαρτεμίου και πάντων των σκένων και φίλων και ευεργετών και δωρητών του Ιδρύματος Αγία Σοφία και υπέρ τους καρδιάς των πλημέλημα εκουσιών και και ακούσιων όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξας τυχάς αυτών θα ειδεί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφεσαν τους αμαρτιών παρά Χριστό τα θανάτω Βασιλεί και θεημόνε τη σώμεθα. Πάσχου Κύριε, Κυρίου Δεϊθόμε, Θεός το πνευμάτων και πάσαργος των θανών δεκατοπατήσεων δε διάβολων καταργήσας και ζουν το κόσμο στο δωρισάμινος αυτός Κύριε. Ανάβαψαν και τα σφυκάς των προμνημνευθέντων δούλου σου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό το παναψύξιος. Ένθα απέδρα, ο δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτημα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανύε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπος σωζήστε και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε αλέησον, Υποτισία, Ανάσταση, Ζωή και η Ανάπαυση των κοιμηθέντων δούλων σου, Ειρηναίου Αρχιερέως Γεωργίου Προσκυνητού Σοφίας Αθανασίου Χρήστου Ιωάννου, Μυρτιάδου Εκατερίνης Νικολάου Σοφίας Αδαμαντίας Εμμανουήλ Ευαγγελίας Εμμανουήλ Εμμανουήλ αδελφών και συγγένων, Γεωργίου Κυριακής Τηλιανού Καραλάμπους Αρτέμιου και πάντα των συγγένων και φίλων και δωρητών και ευεργετών, Πηδήματος Αγίας Σοφία, Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναμπέμπουμε στους ανάρκους Πατρίδιο Παναγίου και Αγαθό, της οποίος πνεύμα την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηστε αδελφοί μου. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηστε αδελφοί μου. Αιωνία η μνήμη αυτών. Σεβαστοί μας πατέρες, κύριε Δήμαρχε Αποχωρών, κυρία εκπρόσωπε της Περιφέρειας, κυρία Σοφία Μαλαδράκη Κρασουδάκη, κύριε πρώην βουλευτά, κύριε Σίτη Μιχελογιάννη, κύριε εκπρόσωπε του στρατού, θα το λίγο εδώ, δεν βλέπω, κύριε Γενική Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Κάπα Βενιζέλος, κύριε Παπαδάκη, κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι λοιπόν συλλόγων και φορέων, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Ιδρύματος, για άλλη μια χρονιά σας καλωσορίζουμε στην ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση του Ιδρύματός μας με αφορμή τον εορτασμό της προστάτηδός του, της Αγίας Σοφίας. Φέτος η εκδήλωση έχει διαφορετικό ύφος από τις προηγούμενες χρονιές, κατά τις οποίες συνήθως γινόταν η παρουσίαση κάποιου βιβλίου. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι φέτος η εκδήλωσή μας είναι πιο λιτή, αλλά εξίσου ουσιαστική με τις προηγούμενες, και ο λόγος είναι ότι φέτος θα γίνει μια άλλου είδους παρουσίαση. Αυτή του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και των 27 χρόνων προσφοράς του στον αποχώρηματος Αγία Σοφία, διοργανώνεται και με αφορμή την μεταφορά των προγραμμάτων αυτών στους Δήμους. Κάτι που επετέθηκε στην περίπτωση του προγράμματος του Ιδρύματος με προσωπική συμβολή του Δημάρχου, του κ. Γουκιανάκη, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και κατόπιν της ψήφισης ειδικής τροπολογίας για τη μεταφορά των εργαζομένων στο Δήμο. Έτσι, ο αποχώρωνας συνεχίζει να έχει μια ισχυρή και επαρκή κάλυψη σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας των εμπερίστατων συναντών. Ο λόγος τώρα στην κυρία Ηλιάκη για την ομιλία. Καλέστηκα να κάνω ένα απολογισμό για τα 27 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αγία Σοφία από τη μέρα της σύστασής του, τον Μάιο του 1996, μέχρι τις 9 Οκτώβου του 2003, που λόγω αλλαγής της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης των προγραμμάτων και μετά από επίπονες προσπάθειες του Δημάρχου κ. Κουκιανάκη, μεταφερθήκαμε στο Δήμο Αποχωρώνου, παραμένοντας όμως στη φιλόξενη στέγη του Ιδρύματος. Είχαμε τη τιμή να είμαστε από τα πρώτα πιλωτικά προγράμματα που συστήθηκαν υπό τη σκέπη της Αγίας Σοφίας με την πρωτοβουλία του φωτισμένου Ιεράρχη Μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμ και Σελήνου, Ειρηναίου Γαλανάκη. Γνωρίσαμε ανθρώπους αμέμπτου ηθικής, τον αντιπρόεδρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος κ. Νικόλο Παπαδάκη, τον γραμματέα κ. Ελευθέρη Τσουράκη, τον ταμείο κ. Πέτρο Πανηγυράκη και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τη διεύθυνση και την καθοδήγησή τους. Προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε ένα πρωτοφανή για τότε θεσμό παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας και παροχής υπηρεσιών σε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με πρόσχεια ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή ψυχοκοινωνικά ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να υποστηριχτούν οι οικογένειές τους στην επαρχία Αποχωρώνου που τότε αριθμούσε 24 κοινότητες και στην επαρχία Σφαγείων. Αρχικά συνεργαστήκαμε με το Συμβούλιο Περιοχής Αποχωρώνου και το Κέντρο Υγείας Βάμου και με την πολύτιμη βοήθειά τους ξεκινήσαμε με μεγάλη επιφύλαξη. Στην αρχή να μπαίνουμε στα πρώτα σπίτια μοναχικών ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας ένα παλιό ασθενοχώρο προσφορά από το θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων, το οποίο αντικαταστήθηκε από το αυτοκίνητο που μας δόρισε,
που ευηθείς των Χανιώτικων Νέων κ. Ζαρεδάκης και που μας εξυπηρετεί και σήμερα. Δεν θα μιλήσω με αριθμούς, ούτε θα αναλύσω αυτή τη φορά τις γνωστές πια σε όλους παροχές υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Θα αναφερθώ στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα.